Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Bars. Είμαι ο Τζιου και είμαστε Mad TV όπως πάντα και μιλάμε πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα έχω rap news εδώ πέρα. Ο Kanye West εκπλήσει τους fans της πάλι στην εκδήλωση του Alexander Wang στο Τόκιο. Ο Kanye West γενικά μας εκπλήσει, έχει αυτή την ικανότητα με κάθε τρόπο, είτε μουσικά, είτε με τις δηλώσεις του, είτε με τα πράγματα που κάνει. Ο Kanye λοιπόν εμφανίστηκε στο event Palace Wang Mania του Alexander Wang στο Τόκιο την περασμένη εβδομάδα προς μεγάλη έκπληξη των παρευρισκομένων. Την Κυριακή 16 Ιουνίου τόσο ο Ye τόσο και ο TY Dolla $ign εννοείται έκαναν την έκπληξη στην εκδήλωση για να ερμηνεύσουν μερικά τραγούδια από το LP του στο Vultures. Συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών όπως το Carnival και το Talking. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τον Φεβρουάριο, το ζευγάρι τιζάρει ένα δεύτερο τόμο εδώ και μερικούς μήνες, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Περιμένουμε συνολικά τρεις τόμους Vultures. Το πρώτο βγήκε με κάποιες καθυστερήσεις, το λέγαμε από το Δεκέμβριο κάπου, και νομίζω ότι βγήκε την Άνοιξη, νομίζω, στο τέλος, στη μέση, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έκανε πολλούς μήνες για να βγει. Μετά σκεφτόμασταν ότι θα βγει το 2 κάπου τώρα τον Ιούνιο. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι δεν θα βγει, σας το έλεγα κιόλας. Δεν έχει βγει. Μας έλεγε ο Kanye ότι γενικά θέλει να βρει ένα καινούριο τρόπο να βγάζει κομμάτια για να βγάζει πιο πολλά λεφτά από τους δίσκους και ότι οι streaming πλατφόρμες δεν κάνουν. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές περιμένουμε το Vultures 2 και ελπίζουμε να έρθει. Kanye West, κάνε μας τη χάρη, ρε μπρο, να ακούσουμε λίγο καλή μουσική, σε παρακαλώ, δηλαδή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break, να με γρήγορα πίσω για new releases εδώ, στο House of Boys. Peace. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boys, είμαι ο Duke. Καλώς γυρίσατε πίσω, είναι το σωστό, γιατί ήρθατε πριν στο House of Boys. Και τώρα θα μιλήσουμε για new releases. Ο Moneybagg Yo κυκλοφορεί το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Speak Now. Το άλμπουμ περιέχει guest εμφανίσεις από Chris Brown, Rob 49, Lil Durk, YTB Fat, Morgan Wallen και Kevo Money. Αρχικά, στις 29 Μαρτίου, το Moneybagg Yo κυκλοφόρησε το βασικό single του άλμπουμ, το Bossin, μια συνεργασία με τον Αμερικανό rapper Rob 49. Και τώρα φεύγουμε για το Speak Now. Καλή φάση, έχει κάνει ένα καλό run τον τελευταίο καιρό ο Moneybagg Yo, για να δούμε αν θα το συνεχίσει. Πάμε λοιπόν σε ένα break, να με γρήγορα πίσω για να το Rap Stories εδώ, στο House of Boys. One. What's up, καλώς γυρίσατε πίσω εδώ στο House of Boys. Αυτή τη στιγμή έχουμε Untold Rap Stories. Εννοείται για ποιον όμως, για τον Άνταν Ζαπάτα. Ήξερες ότι ήταν Μεξικανός ράπερ? Σκοτώθηκε την 1η Ιουνίου του 2012 σε ηλικία 21 ετών και ήταν μαζί σε ένα van με άλλα τρία μέλη των Blank Mind, τον Ιβάν De Jesus Σέρνα Γκονζάλες που ήταν 25, γνωστός ως DJ Εσούς, και τους αδερφούς Diego Salvatore και Hector Daniel Almaras Huerta, ηλικίας 20 και 19 ετών αντίστοιχα. Η τελευταία ήταν παιδιά του πρώην γραμματέα δημόσιας ασφάλειας του Δήμου της Γουαδελούπης, Χωσέ Σάντος Αλμαράζ, και βρέθηκαν σε αυτό το μπλέξιμο. Κρίμα ήταν τα παιδιά, κρίμα για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά γενικά η hip-hop κουλτούρα έχει αυτή την παθογένεια. Την παθογένεια του εγκλήματος, των συμμοριών και των πιστολιών και των ανθρώπων που δυστυχώς καταλήγουν πολύ συχνά να είναι πολύ μικροί και να πεθαίνουν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, να είμαι γρήγορα πίσω για Behind the Scenes εδώ στο House of Boys. One. What's up, καλώς ήρθατε πίσω στο House of Buzz. Αυτό είναι το τελευταίο μας part και είναι το Behind the Scenes, που θα δείτε ένα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ στο τέλος αυτού του part μας, και εννοείται θα το αναλύσουμε τώρα και δεν μιλάμε για άλλο από το Empire State of Mind της αγαπημένης Alicia Keys και του Jay-Z. Εννοείται αγαπημένος και ο Jay-Z. Απλά η Alicia Keys, εντάξει, είναι μια τραγουδίστρια η οποία για κάποιο λόγο είναι μέσα στην καρδιά μου πολύ, πολύ ψηλά. Δηλαδή,
Είναι, ήταν τρομερή από το Fallen και το δίσκο της στο Songs in B Minor μέχρι και τώρα. Και ο Jay-Z εννοείται είναι κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης, επιχειρηματίας και ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Empire State of Mind, εννοείται μιλώντας για τη Νέα Υόρκη. Που είναι ένα τραγούδι λοιπόν με τον Jay-Z και τις Alicia Keys από το 11ο στούντιο άλμπουμ του πρώτου, το The Blueprint, το 3 του 2009. Ωστόσο περιλαμβάνει ένα δείγμα, το Love, A Two-Way Street που ερμηνεύουν οι The Moments. Ήταν επίσης υποψήφιο για 3 Grammy, κερδίζοντας το καλύτερο τραγούδι rap και καλύτερη συνεργασία rap song και το άξιζαν. Αυτή είναι η φάση λοιπόν. Jay-Z μιλάμε, Alicia Keys μιλάμε. Εντάξει, σοβαρό πράγμα. Πάμε να δούμε Empire State of Mind. Κλείνουμε το σημερινό House of Boys. Εννοείται ανανεώνουμε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο MEA TV. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Peace.